Φίλοι και φίλες στο Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Στο Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου, είμαστε στο γήπεδο της Χωράφας, στο Περιστέρι, όπου ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Αγίου Ιεροθέου. Ο Αγίος Ιερόθεος ξεκίνησε την προετοιμασία του για την καινούρια αγωνιστική χρονιά και το νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μαζί μας έχουμε τον νέο προπονητή του Αγίου Ιερόθεου, τον Πέτρο Ζουρούδη. Coach, καλησπέρα. Καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα, να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά το πρωτάθλημα. Σωστά, όπως το είπες κύριε Τάσο, θέλω και εγώ από τη μεριά μου να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, με αυτά που ζήσαμε πέρσι, όπως ξανά πολύ σωστά το είπες, να ολοκληρωθεί, να τελειώσει έτσι όπως πρέπει να τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Υγεία σε όλο τον κόσμο, με αυτά που περνάμε τα τελευταία 2 χρόνια περίπου. Δύναμη στους συνανθρώπους που περνάνε μια έξτρα δοκιμασία πέρα από τα της υγείας με τις φωτιές. Τώρα στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι. Παίζουμε έτσι, κομμάτι. Ναι, Πέτρο, για την νέα έτσι, προσπάθεια που κάνεις τώρα με τον Άγιο Ιερόθεο. Είναι στην ουσία το πρώτο μου βήμα προπονητικά, κυρίως έτσι σε τέτοιο επίπεδο, ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι μια νέα αρχή για την ομάδα. Είναι και μια πρόκληση και για σένα, εννοείται, Πέτρο. Όταν ξεκινάς κάτι προπονητικά, λογικό είναι όχι να το θεωρώ, να είναι μεγάλη πρόκληση για μένα. Εμπιστοσύνη, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους ανθρώπους της διοίκησης, πιο συγκεκριμένα τον κύριο Πιφέα, που ανέλαβε το management της ομάδας. Είχαμε έτσι συνομιλήσει, είχε δει τις σκέψεις μου πάνω στο ποδόσφαιρο. Μου είπε και εκείνος τις δικές του, ότι κοιτάει και έχει στόχους έτσι μέσα από μια ομάδα να δείξουμε πράγματα στον κόσμο, πόσο μάλλον όταν είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει μια σταθερή και αξιόλογη παρουσία στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως είναι η ομάδα ο Άγιος Ιερόθεος. Νέα αρχή σίγουρα, γιατί στο ρόστερ ξεκινάμε σχεδόν από μηδενική βάση. Δηλαδή από το περσινό ρόστερ έχουν μείνει ακριβώς 5 παιδιά, τα τρία ήταν από την πρώτη ομάδα και 2 από το εφηβικό μας. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν από το μηδέν στο ρόστερ. Γιατί σαν συνθήκες εργασίας η διοίκηση του Αγίου Ιεροθέου μας προσφέρει τα πάντα. Μέχρι τώρα όλα λειτουργούν άψογα. Αλλά στο ρόστερ σίγουρα χρειάζονται προσθήκες σίγουρα. Έρχονται πάρα πολλά παιδιά να τα αξιολογήσουμε. Παιδιά που τους εξηγούμε το πλάνο μας, το πλάνο το δικό μου σαν καινούριος προπονητής, τι βλέψεις έχω και τι θέλω να κάνω, να μας δούνε, να τους δούμε και εμείς. Δεν είναι ότι μόνο εμείς αξιολογούμε τα παιδιά, και εκείνοι αξιολογούν τα θέλω τα δικά μας. Είμαι σίγουρος ότι θα πάμε καλά. Αυτό που έχω πει και στα παιδιά σαν στόχο είναι ότι θέλω σαν στόχο να γράψουμε έτσι μια ποδοσφαιρική ιστορία, έτσι που θα τη θυμούνται. Δεν σημαίνει να βάλουμε κάποιο μεγάλο επίβολο στόχο, αλλά θέλω έτσι να νιώθουν μέσα τους ότι πάμε να κάνουμε κάτι καλό. Πέτρο, το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, έτσι. Πόσες ακόμη μεταγραφές να περιμένουμε? Σαφώς. Καταρχήν, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή σχεδόν όλα τα παιδιά είναι σε φάση αξιολόγησης. Γιατί δεν το κρύβω ότι πολλά παιδιά δεν τα γνωρίζω εγώ. Αρκετούς τους γνωρίζω, δεν μπορώ να πω περίπου στα 30 παιδιά που είμαστε αυτή τη στιγμή, ότι τους γνωρίζω. Γι' αυτό είχαμε και το, ας πούμε, σαν πρώιμο στάδιο, πριν το βασικό στάδιο που στην ουσία ξεκινάει την επόμενη Δευτέρα, στις 16 του μηνός. Πιο πολύ γι' αυτό, δηλαδή ήθελα να έχω σαφή εικόνα για όλα τα παιδιά. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα κάνουμε 3 μεταγραφές, 5 μεταγραφές. Βλέπω τα κενά, βλέπω που είμαστε πολύ καλά. Θα δώσω τις εισηγήσεις μου στη διοίκηση και ανάλογα θα κινηθούμε. Ωραία. Πέτρο, να μου αναφέρεις και τους συνεργάτες σου. Άμεσος συνεργάτης μου είναι ο Γιάννης Οσγουρός. Γυμναστής μας είναι ο Χρήστος Γιαλοψός. Προπονητής τερματοφυλάκων θα είναι ο Αντώνης ο Κοκκόνης. Αυτοί οι 4 θα είμαστε. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές, έτσι? Καθημερινές μέχρι αυτή την εβδομάδα που τελειώνουμε, κλείνουμε τη δεύτερη εβδομάδα
προετοιμασίας. Από Δευτέρα μπαίνουμε και σε διπλές προπονήσεις. Υπάρχουν απουσίες ή όλοι οι παίκτες είναι? Όχι, όχι. Παρόλο που τα παιδιά έχουν μπει σε αυτή τη λογική, όπως σας είπα, της φάσης αξιολόγησης και κανείς ακόμα δεν είναι 100% στην ομάδα μας, είναι το 99% άψογοι στις παρουσίες, στη διάθεση. Δηλαδή είναι ό,τι χρειάζεται να βλέπει ένας προπονητής. Coach, αύριο είναι και το πρώτο φιλικό, έτσι? Σωστά. Βγαίνει Αλιούπολης. Ένα δυνατό φιλικό, έτσι? Από αυτά που ξέρω, που δεν ξέρω πολύ τα αθηναϊκά πρωταθλήματα, γιατί ήμουνα τα τέσσερα χρόνια στην Ανατολική Αττική, αλλά λίγο από αυτούς τους λίγους που ξέρω από Αθήνα, ξέρω ότι είναι από τις πλέον δυνατές ομάδες διαχρονικά στην Αθήνα. Το θεωρούμε ως ένα πολύ δυνατό φιλικό για μας. Είναι ακόμα νωρίς, όμως να σε ρωτήσω τι μπορεί να υποσχεθεί ο Πέτρος Ζουρούδης στους φιλάθλους της ομάδας. Τι να περιμένουν από τον Άγιο Ιερόθεο στο καινούριο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής με τη δική σου έτσι πινελιά, με τη δική σου σφραγίδα? Σίγουρα αυτό που θέλω να περάσω, όπως είπες και στον κόσμο της ομάδας, πάνω απ' όλα είναι με την επιστροφή του στο γήπεδο μετά από αυτά που πέρασε όλος ο κόσμος. Θέλω να έρχονται στο γήπεδο και να χαίρονται την ομάδα της περιοχής τους. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι αυτό, γιατί ό,τι ποδόσφαιρο και να ασχοληθούμε, κόσμος, όταν λείπει ο κόσμος από τα γήπεδα, νομίζω είναι. Δηλαδή δεν το ευχαριστεί το ποδοσφαιριστής, δεν το ευχαριστεί το οποιοδήποτε. Άρα προφανώς θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενος, αν όχι τόσο με κάποιον τεράστιο στόχο, τουλάχιστον να έρχεται να βλέπει και να φεύγει χαρούμενος από το γήπεδο. Αυτό σίγουρα είναι επιδίωξή μου, είναι υποχρέωσή μου. Ξεκάθαρα. Σαφώς η ομάδα του Αγίου Ιερωθού και μελλοντικά όπου βρίσκομαι σαν προπονητής, θέλω να περάσω δικά μου στοιχεία, όπως είχα και στην καριέρα μου σαν ποδοσφαιριστής, ότι πρέπει να βγάζουμε πάθος. Πάθος να επιζητούμε το αποτέλεσμα με όποιον αντιπάλο και να παίζουμε. Αυτά είναι υποχρέωση, όχι απλά επιδίωξη. Το θεωρώ αυτονόητο αυτό. Και θέλω να έχω πάνω στην ομάδα το χαρακτήρα που είχα εγώ σαν ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, πάθος, να κυνηγάμε μόνο τη νίκη, να μην μας ενδιαφέρει ο αντίπαλος, να κάνουμε ευτυχισμένο τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, και εμένα και οι ποδοσφαιριστές, εννοώ τη διοίκηση, αλλά κυρίως τον κόσμο που έστω και σε αυτή την κατηγορία ξέρουμε ότι αρκετές ομάδες όπως και εμείς έχουμε δικούς τους μας φιλάθλους που θα έρχονται για να δουν την ομάδα του Αγίου Ιερωθείου και θέλουμε αυτούς να τους κάνουμε χαρούμενους. Ωραία. Πέτρο, δεν μπορώ τώρα να μην σε ρωτήσω έτσι για τη μεγάλη σου έτσι ποδοσφαιρική καριέρα, λαμπρή έτσι καριέρα ως ποδοσφαιριστής. Αν σου έλεγα τώρα, Πέτρο, να μου ξεχωρίσεις τις καλύτερες σου σεζόν ή τις σεζόν που σου έρχονται τώρα στη μνήμη, τι θα μου έλεγες, Πέτρο, κάνοντας ένα flashback έτσι? Εντάξει, σίγουρα νομίζω είναι ευρέως γνωστό και δεν το έχω κρύψει κι εγώ, ενώ έχω περάσει από τεράστιες ομάδες. Σωστά. Ομάδες με πάρα πολύ κόσμο, ομάδες που έχουν πάρει πρωταθλήματα, όπως είναι η ΑΕΛ, όπως έχει πάρει η Καστοριά Κύπελλο Ελλάδος. Λαοφιλέστατες ομάδες, ΠΑΣ Γιάννινα. Η ομάδα που με έχει σημαδέψει, δηλαδή, και πραγματικά, αν με ρωτήσει τι ομάδα νιώθω, είναι η ομάδα του Πανετολικού. Έχω περάσει απίστευτα εκεί, δηλαδή το δέσιμο με τον κόσμο εκεί. Είχα κάνει μια πολύ καλή χρονιά που εκεί στην ουσία έγινε αυτό το απίστευτο δέσιμο, τη χρονιά 4-5 στη Γάμα Εθνική. Η δεύτερη συγκλονιστική στιγμή ήταν μετά την επιστροφή μου, μετά από ένα χρόνο που η στιγμή του Μπαράς που ανεβήκαμε από τη Γάμα στη Βήτα. Δηλαδή ήταν αυτά που έχουν μείνει ανεξίτηλα. Αυτά τα θεωρώ στην κορυφή έτσι, της καριέρας μου. Γι' αυτό έτσι ξεχωρίζω την ομάδα του Πανετολικού. Σας είπα, δηλαδή, και τις άλλες ομάδες δεν γίνεται να είναι αμελητές ποσότητες. Τώρα ομάδες τεράστιες. Δηλαδή, τώρα μιλάμε μόνο που μπήκες και φόρεσες φανέλα της ΑΕΛ, της Καστοριάς που έχουν πάρει, του ΠΑΣ Γιάννινα. Χωρίς να ξεχωρίσω και άλλες ομάδες που δεν έχουν τόσο δυναμική. Αυτό, δηλαδή, θέλω να ξεχωρίσω πραγματικά. Δηλαδή, νομίζω και το έχω δηλώσει. Τον Πανετολικό. Με ποιους φιλάθλους ομάδας έτσι δέθηκες περισσότερο, αγαπήθηκες? Νομίζω ξεκάθαρα, δηλαδή με την ομάδα του Αγρινίου του Πανετολικού. Και αν σου έλεγα, Πέτρο, ποια ομάδα έχεις στην καρδιά σου, ποια θα μου έλεγες? Νομίζω, εντάξει, είναι κουραστικό, αλλά νομίζω είναι η ομάδα που ξεχωρίζω.
ένα-δύο γκολ που σου έρχονται τώρα στη μνήμη. Ένα γκολ. Τα πανηγύρισες έντονα, έτσι. Σίγουρα, τώρα, ακόμα έντονο, τώρα τα θυμάσαι. Αυτό που και νομίζω είχε γίνει και τώρα ήταν. Το είχαν αντιστοιχήσει λίγο με το πέναλτι γκολ τώρα του Πανετολικού Σταμπαράς που με την Ξάνθη που έσωσε την κατηγορία, που έμεινε δηλαδή στην Super League. Κάτι αντίστοιχο είχα κάνει και εγώ στη Γάμα Εθνική με ένα πέναλτι γκολ που είχα κερδίσει και το είχα εκτελέσει ο ίδιος, που στην ουσία σώθηκε η ομάδα από εκείνη τη νίκη. Πιστεύω ήταν ίσως το πιο καθοριστικό γκολ που έχω βάλει, έστω και από το σημείο του πέναλτι, γιατί ήταν το αποτέλεσμα που έσωσε στη Γάμα Εθνική την ομάδα του Πανετολικού. Προπονητής έτσι που σε βοήθησε, που στιγμάτισε την ποδοσφαιρική σου καριέρα. Αυτό δύσκολο πραγματικά. Δηλαδή σε όλη μου την καριέρα έχω κάνει με εξαιρετικούς προπονητές. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Πραγματικά εδώ θα είναι αδικία. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Που θα ήθελες να κάνεις και την καριέρα του πλέον τώρα ως προπονητής, έτσι. Ή έχεις πάρει κάποια στοιχεία. Στοιχεία έχω πάρα πολλούς. Από όλους πραγματικά. Δηλαδή στην καριέρα του ένας ποδοσφαιριστής θα συναντήσει προπονητές που τον στηρίζουν, προπονητές που για κάποιον λόγο δεν είναι πρώτη ή δεύτερη επιλογή. Δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, γιατί ο κάθε προπονητής έχει τα δικά του κριτήρια, δεν ξέρουμε τι περνάει από πίσω. Το βιώνω τώρα, γιατί όταν είσαι ποδοσφαιριστής έχεις να κάνεις μόνο με τον εαυτό σου. Ένας προπονητής έχει να κάνει με 30 άτομα, έχει να κάνει με 1000 πράγματα. Δεν κατηγορώ κάποιον που δεν πήγε καλά μια συνεργασία μας. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί μέρος του χαρακτήρα μου και του ποδοσφαιρικού και τώρα πλέον του προπονητικού είναι και προπονητές που δεν πήγε καλά η συνεργασία μαζί τους. Ακόμα και από μια αρνητική συνεργασία, εγώ έχω βγάλει θετικά πράγματα. Γι' αυτό είναι πραγματικά άδικο να ξεχωρίσω κάποιους. Ενδεχομένως δηλαδή και μια έτσι αρνητική συνεργασία να με βοήθησε στο χαρακτήρα μου, να μου έδωσε περισσότερα εφόδια από κάποιον που πήγε εξαιρετικά. Ήσουν στην Ανατολική Αττική, τώρα είσαι εδώ, στο Περιστέρι, στον Άγιο Γερόθεο. Υπάρχουν ταλέντα που μπορούν να κάνουν αύριο μεθαύριο τη δική σου επαγγελματική καριέρα στο επαγγελματικό, επαγγελματικά έτσι. Αμέτρητα. Αμέτρητα. Αυτό που πιστεύω μόνο τους λείπει είναι η εμπιστοσύνη των προπονητών. Πλέον δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, θυμάμαι και εμένα στην καριέρα μου, είχα φτάσει στα 26-27 και λέγανε ταλέντο και είναι μικρός ακόμα, αν είναι δυνατόν. Αυτή η αντίληψη είναι σε γενικές γραμμές που πρέπει να την αλλάξουμε εδώ. Δηλαδή πραγματικά σε ηλικίες 17-18 χρονών, εμένα πρέπει να θεωρούνται έτοιμοι ποδοσφαιριστές. Πρέπει οι διοικούντες και οι προπονητές να έχουν την εμπιστοσύνη από τις διοικήσεις, να εμπιστευτούν και αυτοί με τη σειρά τους τέτοιες ηλικίες. Δεν γίνεται να είμαστε στην Ελλάδα και να μιλάμε ακόμα για 26-27 χρονών και να λέμε ταλέντα. Που σε 26-27 χρονών άλλοι έχουν κάνει αυτό μας λείπει. Ταλέντα αμέτρητα στην Ελλάδα. Δεν υστερούμε σε κάτι. Σαφώς σε νοοτροπία, αλλά πώς να έχουν τα παιδιά διαφορετική νοοτροπία, αν οι από πάνω οι προπονητές ή πιο πάνω οι διοικήσεις έχουν τη λογική να πάρουν έναν έτοιμο, να πάρουν μια σίγουρη λύση. Ωραία. Τι θα ήθελε να πει ο νέος προπονητής του Αγίου Γερόθεου, Πέτρος Ζουρούδης, στους φιλάθλους της ομάδας? Να είναι κοντά μας, να μας στηρίξουν πραγματικά. Ξέρω ότι όπως και οι δικοί μας φιλάθλοι, όπως και όλος ο κόσμος πέρασε δύσκολα. Ας το δούνε ακόμα και σαν μια διέξοδο από την καθημερινότητα με τα προβλήματά τους. Σαφώς υπάρχουν πολλά. Αυτό, μόνο να είναι κοντά μας να μας στηρίξει και να είναι σίγουρος ότι θα το ανταποδώσουμε. Ωραία, κλείνοντας, το δικό σου μήνυμα, τη δική σου ευχή εν ώψη της καινούργιας σεζόν, Πέτρο. Υγεία. Υγεία το θεωρώ. Δηλαδή αυτό και στην καριέρα μου το είχα, είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να ευχηθώ, κάτι που δεν περνάει από τα χέρια μου ή από τα πόδια μου τώρα, τα πόδια των ποδοσφαιριστών τώρα. Μόνο υγεία. Όλα τα άλλα. Αλήθεια, Πέτρο, υπήρξε, επειδή είσαι πολλά χρόνια στα γήπεδα, υπήρξε έτσι τόσο χρονικό διάστημα που να μην μπορούσες έτσι να πατήσεις γήπεδο? Ήταν δύσκολη περίοδο. Δηλαδή, κοντά 8 μήνες μείναμε έτσι. Ενώ πραγματικά δεν πέρασα αυτό εδώ που πολλοί ενδεχομένως ποδοσφαιριστές μόλις σταματάνε έτσι, το σύνδρομο, το στερητικό σύνδρομο. Αλλά πραγματικά μου έλειψε δηλαδή, να μπορώ να πάω σε ένα γήπεδο να παρακολουθήσω. Δηλαδή, αυτό ήταν απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου όταν άνοιξε. Δηλαδή, πήγα απλά έτσι να βρεθώ με παιδιά, με παλιούς συμπαίκτες, μόνο και μόνο να πατήσουμε το γήπεδο. Δεν μου έλειψε καθαρά το αγωνιστικό να παίζω εγώ σε ομάδα. Αλλά πραγματικά η αίσθηση του γήπεδου, νομίζω αυτό δεν περιγράφεται αυτή η έλλειψη.
Ωραία, κότσι, να σε ευχαριστήσω. Υγεία πάνω απ' όλα. Εγώ ευχαριστώ. Και κάθε επιτυχία στο καινούριο σου έτσι ξεκίνημα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Στον Άγιο Ιερόθεο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.